Ένα έθιμο που κρατάει από την αρχαιότητα και συνδέεται με τη λατρεία του θεού Διονύσου, το έθιμο των Αράπηδων, αναβίωσε σήμερα το μεσημέρι στην Νικήσιανη με διοργανωτές τον Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Νικήσιανης ο Αράπης σε συνεργασία με την κοινοφιλή επιχείρηση του Δήμου Παγκαίου. Πάνω στις ψηλότερες κορυφές του Παγκαίου που αγκαλιάζουν τη σημερινή Νικήσιανη υπήρχε το μαντίο του Διονύσου. Αυτό ήταν τόσο ξακουστό και παλιό και θρύλοι αναφέρουν ότι μεταξύ αυτών που τα συμβουλεύτηκαν ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Ρωμαίος Οκτάβιος. Σε αυτό το ιερό του Διονύσου, με τους μυστηριώδεις παγανιστικούς τρόπους λατρείας, γινόταν η γονιμοποίηση της φύσης, ενώ οι λατρευτές του Διονύσου επιζητούσαν την επικοινωνία με τους θεούς και την αθανασία της ψυχής. Κατάλοιπο αυτής της διονυσιακής λατρείας θεωρείται το έθιμο των Αράπηδων της Νικήσιανης, γνωστό και ως Αράπδης. Η αναβίωση του έθιμου σε αυτήν την περίοδο του χρόνου ήταν κατάλοιπο των καλενταριών, δηλαδή των εκδηλώσεων που στην αρχαιότητα τελούνταν στην αρχή μιας περίοδου. Ο Αράπς είχε επιβλητική εμφάνιση προκαλώντας δέος και φόβο. Λέγεται μάλιστα στο χωριό ότι σε μια μάχη του Μεγάλου Αλεξάνδρου οι Αράπδης έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στην νικηφόρο έκβασή της. Καλώς ήρθατε. Το έθιμο του Αράπη, Δήμος Παγκαίου, οι άνθρωποι που βρίσκονται όλοι για να βοηθήσουν να μην χαθούν τα ήθη και τα έθιμα στην πάροδο του χρόνου. Τι κάνουμε? Όπως βλέπετε, εδώ αναβιώνει το έθιμο και όχι απλά για να αναβιώσει. Το ζουν πραγματικά οι άνθρωποι εδώ και θα δείτε και πολύ μικρά παιδιά που μαθαίνουν από τους μεγάλους και συμμετέχουν σε αυτό. Όλος ο σύλλογος εδώ δουλεύει για αυτό το έθιμο και πραγματικά το ζούνε. Από μέρες προετοιμάζονται, από μήνες μπορώ να πω, και ο Δήμος είναι αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια. Σε παιδιά και νέους οι οποίοι δεν θέλουμε να αφήσουν ήδη και έθιμα του παρελθόντος. Μία αποτροπή από εσάς που βρίσκεστε μπροστά σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Να στρέψουμε τα παιδιά μας προς αυτή την κατεύθυνση. Χωρίς ιστορία δεν είμαστε τίποτα, χωρίς τα έθιμά μας, τις παραδόσεις μας.